Είναι η 7η τρύπα που ανοίγει μέσα σε 2 χρόνια. Πέρυσι είχαμε άλλη μία, εδώ μπροστά. Είναι το ίδιο περίπου μαγαζί όπου είχαν πέσει τα φωτιστικά και είχαν σπάσει το κεφάλι μιας γαλίδας. Θεατές στο ίδιο έργο, κάτοικοι και επιχειρηματίες του Κουνκαπί στα Χανιά βλέπουν τη γη να ανοίγει μπροστά στις περιουσίες τους. Για πολλωστή φορά μεγάλο τμήμα του παραλιακού δρόμου υποχώρησε. Όλη η παραλία μέχρι πάνω, αν πάτε να δείτε στροφή, είναι όλη η παραλία έτσι, όλα τα μαγαζιά είναι στον αέρα. Επικίνδυνα, σκέψου τώρα να έχει ένα αυτοκίνητο εδώ, να πάρκαρε αυτοκίνητο εδώ πέρα. Θα πήγαινε μέσα με το αυτοκίνητο μας, κάτω. Πάλι καλά να λέμε που δεν θρυνήσαμε και θύματα, να καθόταν κανείς άνθρωπος, να μπλέξουμε κι εμείς. Ο Δήμος κάθε χρόνια κάνει έργα, αλλά μπαλώματα. Μπαλώματα είναι αυτά. Να, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, πηγαίνετε. Το πρωί πέρασα εγώ 7 η ώρα από εδώ, ήταν εντάξει, 7.30 ώρα πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα εδώ. Από τη νέα ΟΠΗ που ανοίχτηκε στο οδόστρωμα εξαιτίας της εκτεταμένης διάβρωσης, υπέστη υλικές ζημιές κάθε μπαρ της Ακτής Μιαούλη. Τα πράγματα θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα. Κάθε χρόνο το ίδιο πρόβλημα. Να δείτε, όλο συνέχεια μπαλώματα είναι. Κάθε κακοκαιρία έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Και εντάξει, αν πείτε και χειμώνας, για φανταστείτε να γίνει την ώρα του καλοκαιριού που κάθεται κόσμος εδώ πέρα. Τι να πω για το Κουμκαπί, ότι είναι το πιο παραμελημένο κομμάτι των Χανίων, ότι δυστυχώς δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι πλέον κινδυνεύουν ζωές, άνθρωποι και περιουσίες. Η νέα υποχώρηση του οδοστρώματος αποκάλυψε και το μέγεθος της διάβρωσης. Η θάλασσα τρώει κυριολεκτικά το παραλιακό μέτωπο, με το φαινόμενο να λαμβάνει χρόνο με το χρόνο ανησυχητικές διαστάσεις. Το λιμενικό ταμείο, στο οποίο ανήκει το Κουμκαπί, θα πρέπει να σηκώσει τα μανίκια, να δει τι θα κάνει. Θα έρθουν να ρίξουν τώρα τι εδώ, ένα φορτηγό άμμο και χαλίκια, και από κάτω η θάλασσα δεν θα εξακολουθεί να τρώει. Αναρωτιέστε πόσο έχει προχωρήσει αυτό μέσα και αν αυτό το σπίτι από πάνω κινδυνεύει να φύγει. Είναι ακριβώς 4,5 μέτρα από τη θάλασσα. Όλη η παραλία είναι, κάθε χρόνο τα ίδια γίνονται. Και εδώ κάνουν έργα, από πίσω να δείτε, κάνουν ενίσχυση πάλι. Όλη η παραλία είναι γεμάτη, έτσι, τρύπες. Τρύπες, τρυπούλες. Από χθες που είδαμε ότι αρχίζει να βουλιάζει λίγο, αλλά βέβαια όχι τόσο πολύ, πήραμε τηλέφωνο, ήρθε ένας κύριος, μας είπε ναι, θα δούμε, γιατί λέει από τα προηγούμενες τρύπες που έχουν κάνει ακόμα δεν έχουμε πληρώσει τον εργολάβο. Ανάστατοι, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες του Κουνκαπί ζητούν λύσεις στο πρόβλημα της διάβρωσης και όχι τοπικές παρεμβάσεις που συντηρούν και διαιωνίζουν το φαινόμενο. Και δεν μπορεί να έχει διαρκώς στο μυαλό της η Δημοτική Αρχή διάφορα καλοπιστικά πράγματα και έργα, τα οποία είναι πολύ καλά και για όλες τις περιοχές, και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ για τη νέα χώρα και για όλα αυτά. Αλλά όταν εδώ παίζονται περιουσίες και ζωές, να είμαστε πάντοτε στον παρανομαστή από κάτω τελευταίοι.